Υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή η συζήτηση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το Μνημόνιο. Η πρόταση τελικά καταψηφίστηκε με 167 όχι και 119 ναι. Εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, υπέρ της πρότασης στάχθηκαν το ΚΚΕ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Χρυσή Αυγή. Κατά ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Συγκελεκτικές αντιπαραθέσεις συνόδευσαν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική Επιτροπή για το πώς οδηγήθηκε η χώρα στο μνημόνιο. Μίλησα για την ομερτά της πολιτικής ζωής του τόπου. Βλέπετε, ακόμα και οι λέξεις παίρνουν εκδίκηση. Σήμερα η συνωμοσία της σιωπής και η συγκάλυψη είναι παρούσες για μία ακόμη φορά. Μία διαφορά βέβαια. Τότε αναφερόμουν στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα υπάρχει και τρίτος εταίρος στο κάδρο της συγκάλυψης. Η δική σας ομερτά ποια είναι, κύριε Τσίπρα? Υπάρχει εξ αντικειμένου μια ομερτά. Με αυτά τα ακραία συμφέροντα που επενδύουν στην πραγματικότητα, στην ήττα της χώρας, γιατί φυσικά στην προοπτική τους βλέπουν αυτό που χάσανε, τη δραχμή. Αλλά γιατί έγινε η Ελλάδα το πειραματόζωο της κρίσης? Ποιοι ήταν αυτοί που με τις αποφάσεις τους μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση και τι απαντήσεις δίνουνε? Ότι η βασική επιλογή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όλης της αντιπολίτευσης, αρχής γενομένης από την αξιωματική που είναι απροκάλυπτη στο ζήτημα αυτό, είναι να επενδύει στο αδιέξοδο, στην καταστροφή, στο θάνατο της χώρας. Αυτό έκανε και σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Ευθέως. Δεν δίστασε. Υπονόμευσε και αυτήν την προσπάθεια της χώρας εξ αρχής. Η πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων δεν συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων και το κόμμα θα την καταθέσει εκ νέου το μεσημέρι της Παρασκευής. Το 1/5 είναι 60 βουλευτές, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι για την απόφαση. Η απόφαση για συζήτηση για την πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής απαιτεί 30 κατά τον κανονισμό. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ, εάν έχετε κατασταθεί τον Προεδρού από τον Σύμβουλο Γκαουλάιτερ που βρίσκεται δίπλα σας, να μας το πείτε. Ανάλαβα εσύ ο Πρόεδρος της Βουλής και άλλα οι Σύμβουλοι, να μας το πείτε. Όταν εσείς προσωπικά με παρακαλούσατε την αιγίδα της κίνησής σας, και αν δεν το θυμάστε, ρωτήστε τον παρακαλεμένο στον κύριο Μαρκόπουλο, ρωτήστε την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Κόλια, να σας πει τι ποιότητες βλέπατε στο πρόσωπό μου, για να με παρακαλείτε εσείς προσωπικά, κύριε Καμένε, να ηγηθώ της κίνησής σας των Εξάρτητων Ελλήνων. Όταν καταψηφίσατε το δεύτερο μνημόνιο και καταγγείλατε τον κύριο Σαμαρά, το βράδυ εκείνο που βρεθήκαμε 20 βουλευτές, πίστεψα ότι ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης κρατά την κριτική του λεβεδιά και θα επιμείνει και θα ζητήσει συγγνώμη για την πολιτική πράξη που έκανα, ψηφίσει όχι. Και δεν θα παρακαλέσει ένας κριτικός, περήφανος γονιπετής να τον πάρουν πίσω με δηλώσεις μετανοίας. Θέλετε να διαμφθίζετε τις ομιλίες σας με κάποια συναρπαστικά στοιχεία που έχουν λίγο πρακτοριλίκι, James Bond κλπ. Να σας θυμίσω λοιπόν, ήσασταν έξω από το γραφείο μου, εγώ ήμουν σύμβουλος του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Περιμένατε, βγάλτε το σημείωμα, είμαι πάρα πολύ περίεργος να το δω. Κύριε Καμενό, είπατε πριν από λίγο και απειλήσατε να βγάλετε σημείωμα. Βγάλτε το. Χαίρομαι που το επιβεβαίωσε ο κύριος Σταμάτης. Έτσι έγινε. Αν είχαμε τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, η Δημοκρατική Αριστερά θα κάνει το πάρα πολύ απλό. Ό,τι επιτάσσει το Σύνταγμα και η νόμη. Δηλαδή, θα ανταποκρινόμαστε στην πρόσκληση του κυρίου Εισαγγελέα του Αριουπάγου και θα ακολουθούσε η Βουλή την διαδικασία η οποία επιτάσσει το άρθρο 86 του Συντάγματος, βεβαίως και τα αντίστοιχα άρθρα της Βουλής. Προσωπική επίθεση στον Ευάγγελο Βενιζέλο εξαπέλυσε ο Μιχάλης Αρβανίτης από τη Χρυσή Αυγή. Να αναφερθώ στην δήλωση του κυρίου Βενιζέλου, ο οποίος είπε ότι συνέστησε ειδική νομική επιτροπή προκειμένου να μελετήσει το κατά πόσον μπορεί να τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή. Είναι ντροπή του. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ναι στην Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί στο κάτω-κάτω δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να καλύπτεται ή να συγκαλύπτουμε. Χωρίς να το καταλάβεις εξοικειώνεσαι με τέτοια φαινόμενα. Όμως πρέπει να πω στο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή τη λέξη αυτή τη στιγμή δεν είμαι προετοιμασμένη γραπτός να μιλήσω. Αυτή τη λέξη βρίσκω. Γελιοποιεί κυριολεκτικά το ρόλο και την αποστολή της Εξεταστικής Επιτροπής με το συνολικότερο θέμα που θέτει. Πράς Αλέξιος.
όχι να καταγράψω, κύριε Πρόεδρε. Ναι, Κωνσταντοπούλου ζωή. Μάθατε συνεχώς το όχι. Κατά της εξεταστικής ψήφισαν 167 βουλευτές. Υπέρ της εξεταστικής ψήφισαν 119 βουλευτές και 14 βουλευτές ήταν απόντες. Πάμε στον Αντώνη Ατζουλέτο. Αντώνη, αυτό το κατά λάθος όχι του κύριου Τσίπρα νομίζω εκτόνωσε λίγο την ένταση. Έτσι γέλασαν και λίγο στη Βουλή, γιατί κατά τα άλλα είχαμε οξύτατους τόνους και πολύ σκληρούς διαξηφισμούς σήμερα. Ακριβώς σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης, ανάμεσα σε αρχηγούς όπως είδαμε στο βίντεο, αλλά και σε βουλευτές. Αυτό θα λέγαμε σία ότι ήταν αναμενόμενο, δεδομένη της άρνησης των τριών κυβερνητικών εταίρων να ψηφίσουν την πρόταση, με τη Δημοκρατική Αριστερά να στρέφει τώρα το ενδιαφέρον της προς τη δικογραφία Ρουμενιώτη, αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα να ψηφίζει ναι, όπως είδαμε στο βίντεο, αλλά παρόλα αυτά να λέει ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να διερευνηθεί αυτό το θέμα. Στον απόϊχο της σημερινής ψηφοφορίας, να σου αναφέρω τις απουσίες του Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμαρά, της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά και του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Παπανδρέου, αλλά και των τριών εκ των 12 διαγραφέντων βουλευτών από τα τρία κόμματα της συγκυβέρνησης, του κύριου Παραστρατίδη, Σταυρογιάννη και Κασαπίδη. Βεβαίως, να σου πω ότι το θέμα της εξεταστικής δεν έχει τελειώσει εδώ. Μιλούσαμε με συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα και μας είπαν ότι από εδώ και πέρα θα μελετήσουν διεξοδικά τη δικογραφία Ρουμελιώτη και αναλόγως με τα ευρήματα θα προχωρήσουν είτε σε εξεταστική είτε ακόμα και σε προανακριτική για το θέμα αυτό. Αυτά τα έγγραφα στα οποία αναφέρθηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου, Αντώνη, τι είναι? Η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα στη δικογραφία Ρουμελιώτη αναφέρει πως βρήκε δύο αποκαλυπτικά έγγραφα. Το πρώτο είναι ένα φαξ το οποίο έστειλε ο κύριος Ρουμελιώτη στον κύριο Προβόπουλο, που περιλαμβάνει ένα απόρριτο έγγραφο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με ημερομηνία 29 Μαρτίου του 2010, το οποίο αναφέρει επιλέξει ότι το πρόγραμμα θα φέρει βαθιά ύφεση, θα δοκιμάσει τον κοινωνικό ιστό και δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί. Και άλλη μία ενημέρωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προς την ελληνική πρεσβεία, με το Ταμείο να ενημερώνει την πρεσβεία ότι ουδέποτε ζητούσε από τη χώρα μας να προχωρήσει σε μια ακαρία ρύθμιση του χρέους μέσα σε ένα έτος. Μάλιστα, και αύριο καταθέτει η νέα πρόταση, αυτή τη φορά το κόμμα του κυρίου Καμένου, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ακριβώς, καταθέτει την πρότασή του, την επανακαταθέτει όπως λένε. Αυτό δεσμεύτηκε και από το βήμα της Βουλής ο κύριος Μαριάς. Παρόλο που δεν συμφωνούν σε πολλά σημεία, σήμερα ψήφισαν στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε πως η δικιά τους πρόταση είναι πιο πλήρης όσον αφορά τον καταλογισμό ευθυνών. Βέβαια, αυτό που πρέπει να δουν τώρα στη Δημοκρατική Αριστερά είναι να μαζέψουν υπογραφές, γιατί δεν φτάνει η δική τους κοινοβουλευτική δύναμη. Ο κανονισμός απαιτεί